και υπάρχει και μια είδηση, ναι. Χώρισε ένας πολύ γνωστός έτσι, κύριος που τουλάχιστον στην Ελλάδα έχει παίξει πάρα πολύ. Όχι ότι δεν έχει παίξει και στο εξωτερικό πάρα πολύ. Εννοώ σαν, έτσι, σαν πρόσωπο, να έχει παίξει στα περιοδικά, να έχει παίξει στις τηλεοράσεις. Στα καλέσματα, τα καλά, παντού ήταν πρώτος. Τζιμπρίλ, Σισε. Ο DJ. Χώρισε, επιβεβαίωμε. Δεν ήταν εσύ ποδοσφαιριστής. Ναι, αλλά έπαιζε και DJ. Είχα πάει, εγώ τον είχα δει στη Χαλκίδα, κατά λάθος. Α, ναι, ναι, και το έχει πει και ο ίδιος, ότι μετά την καριέρα μου θα γίνω DJ. Είναι και πάρα πολύ καλός. Χώρισε λοιπόν ο Τζιμπρίλ. Τι συνέβη, του έβησε κανένα τατουάζ. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία του γάμου. Είχε πάει με το κατακόκκινο το κοστούμι. Έπαιζε στη Λίβερπουλ τότε. Μετά από 7 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, βγήκε η ανακοίνωση. Το λέγανε από το καλοκαίρι γιατί η γυναίκα του ζει στο Λος Άντζελες, η Τζουντ, που είναι και μεγαλύτερη του 6 χρόνια. Ναι. Και αυτό γιατί μας το λες τώρα έτσι, δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί, το πληροφορίες δίνω. Α, ο Τζιμπρίλ ήταν στην Αγγλία πέρσι QPR και το καλοκαίρι και τρίσο QPR. Εδώ Ελένη είναι που είχαν πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Όχι, του πήραν και τα σόβρακα που λένε, αυτή είναι η έκφραση. Θα είχα μετακομίσει, χούκλα μου. Όχι, τη φοράνε και εκεί. Γρηγόρη και με φούστα δεν είχε πάει κάπου. Βάλτε τον μπροστά λίγο, πάρτε λίγο εμάς να δούμε. Είναι και μακριά μου το μόνιτρο, δεν βλέπω και καθαρά. Έγινε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μπράβο, καλώς ήρθατε. Εδώ πανηγυρίζει, αν δεν κάνω λάθος, ο Δωρή είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και του πήραν και τα σόβρακα. Ναι. Πανηγυρίζει εσείς, πανηγυρίζουμε και εμείς. Ακούστε και εσείς που είστε γυναίκες να μου πείτε. 3 Οκτωβρίου η Τζουντ είχε γράψει στο Twitter. Χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχει σχέση. Χωρίς σεβασμό δεν υπάρχει έρωτας. Ναι. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Επειδή μας λύσαξε η Τζουντ. Αχμή, αχμή η εμπιστοσύνη. Πάντως να πούμε ότι έχει πάνω του και το τατουάζ με την ημερομηνία του γάμου του που έγινε τον Ιούνιο του 2005. Μπράβο, δείξτε τον όμως λίγο έτσι και εντυμένο, γιατί είναι και στα Ελλάικον. Πολύ μεγάλο ο Τζιμπρίλ. Και με φούστα δεν είχε βγει. Για πες μας, είναι ο πιο καλωδημένος ποδοσφαιριστής. Έχει κάνει, νομίζω, δεν ξέρω, πάρα πολλά εξώφυλλα μαζί με τον David Beckham, θα έλεγα, που εμένα μου αρέσει λίγο περισσότερο το στυλ του. Αλλά έχει κάνει πάρα πολύ κεντρικές εμφανίσεις. Έχει βγει όντως, όπως λέει και η Αντωνία, με φούστα. Στα βραβεία, εδώ στην Ελλάδα. Ναι, και τον στήριξε και η γυναίκα του. Ήταν άντρας της χρονιάς, σωστά. Και τον στήριξε η γυναίκα του και είπε ότι ο Έλληνας ακόμα δεν έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έναν άντρα να πάει κάπου με μια φούστα. Να δεις που γι' αυτό τσακωθήκαν. Θα είχε πάρει τη φούστα. Το κάνει με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο το στυλιστικό του γενικά. Διότι φοράει μεν πάρα πολλές μάρκες που γενικά είναι λίγο αποθητικό αυτό. Γιατί κάποιοι άλλοι απλά τις φοράνε για τα φαίνονται. Αλλά εκείνος τα μπλέκει όλα τόσο ωραία. Τα prints, τα χρώματα, τα παντελόνια, τα πουκάμισα, τα μπλουζάκια, τα χτενίσματα. Πόσο χρονών είναι, ρε παιδιά, γιατί έχει τα άσπρα γένια λίγο και με μπερδεύει. 31 στα 32 είναι. Άσπρο, τα βάφη. Τι είναι? Τα βάφη. Ναι, τι τα βάφη. Τα βάφη, τα βάφη, κολοβίνε, τα βάφη, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Κατά βάση είναι πλατινέ, πλατινέ. Που βλέπουμε τώρα. Πλατινέ. Επειδή η Ελένη έχει μια λωρίδα ξανθιά, σου λέει να τη σετάρω με το γέννη. Και το βάφη και το γέννη. Και ανάλογα με τη λουρίδα πάει και το γέννη. Μεγάλος δηλαδή. 31 στα 32 δεν είναι μεγάλος. Για ποδοσφαιριστής θεωρείται ψηλό. Μεγάλο τώρα. Πάντως αγαπήθηκε στην Ελλάδα. Γιατί ο Μπέκαμ είναι πιο μικρός που παίζει ακόμα. Ο Μπέκαμ να μην είναι τώρα 33. Πόσο είναι? Πόσο? Μόνο 37. Το μεγάλο του παιδί είναι 12. Σχεδόν σαν και εμένα είναι ο Μπέκαμ. 37 χρονών. Πόσο είσαι? Πόσο Γρηγόρη? Δεν κρύβω εγώ και κρύβεις εσύ. Είπα σχεδόν σαν εμένα. Ήρθε η ώρα σου που μου έλεγες για το ύψος. Να πάρω την καιρού να της πω ότι έχει με μικρότερο άντρα. Κόβεις πολύ, κόβεις πολύ. Και ότι είναι στη μόδα. Τι 37. Τι 37. Άλλοι με το ύψος, άλλοι με τα χρόνια. Γλυκούλη. Καλά, αφήστε το Τζιμπρίλ τώρα και πάμε λίγο να μιλήσουμε για άντρες Έλληνες. Πώς τους γνωρίσαμε και πώς εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, που δεν κρύβουν τα χρόνια τους, Γρηγόρη. Καλή ώρα. Τα έχω κρύψει ποτέ, βρε. Τώρα μας πέταξε ένα 37 στιγμή. Είπα σχεδόν σαν 42 είμαι. 5 χρόνια διαφορά. Τότε γιατί είπες το 37 πριν? Είπα σχεδόν σαν εμένα, ρε παιδιά. Έχει μεγάλη διαφορά το 7 από το 5, Γρηγόρη. Μια πενταετία είναι διαφορά. Απλά να κρατάτε αυτή τη δήλωση που κάνατε όλοι εδώ. Την κρατάμε. Δεν λες εμένα, γιατί είναι η μόνη που δεν τα κρύβει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Σωστό. Πάμε σε αυτούς. Έχουμε τους Έλληνες, οι οποίοι είναι οι άντρες τεστοστερώνη, όπως πολύ σωστά είπε και η Κάλια Καστάνη. Αφού ξεκινάμε από το Στράτο Τζόρτζογλου, ο οποίος ήταν πια στην εποχή του το ίδωλο. Η φανέλα με το νούμερο 9. Μετά ήταν ο Άλεξ ο Κούρκουλος. Έχουμε τον Απόστολο Γκλέτσο, που είναι το εθνικό μας παλικάρι. Σωστά, πολύ σκληρός άντρας, ο Απόστολος ο Γκλέτσος. Όλοι αυτοί οι άντρες, οι οποίοι ξεκίνησαν σε πολύ μικρή ηλικία, αγαπήθηκαν πάρα πολύ από τις γυναίκες, μπήκαν σε αφίσες κοριτσίστικων δωματίων και σιγά σιγά εξελίχθηκαν, πήραν διαφορετικούς δρόμους. Όχι ότι κάποιοι δεν συνεχίζουν κανονικά τις καριέρες τους και δεν εξακολουθούν να είναι εγωιτευτικοί στην τωρινή τους ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αλλάξει.
Πολύ. Έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι είναι σαν το παλιό καλό κρασί και τώρα γοητεύουν πιο πολύ τις γυναίκες ακόμα. Δεν θα ξεχάσω εγώ τον Αποστόλη τον Γκλέτσο, δήμαρχο Στυλίδας, που είχε βγει με την Τουντούκα και έριχνε τα φράγματα και λέγανε σταδιώδια. Σταδιώδια και όλες λέγανε τι δυναμισμός είναι αυτός που υπάρχουν αυτοί οι άντρες. Τα ξεχνάω. Για τον Αποστόλη τον Γκλέτσο όλα αυτά. Εντάξει, είναι και λίγο υπερβολικό τώρα όλο αυτό το αντριλίκι. Αυτό που λες ότι κάποια οριμάζουν σαν το καλό κρασί είναι, ας πούμε, περίπτωση του Σάκη του Ρουβά. Δεν έχουμε άλλον. Οι άλλοι πώς οριμάζανε. Γενικά οι άντρες όσο μεγαλώνουν γίνονται πιο εγωιτευτικοί. Ενώ εμείς φάνουμε. Και ο Αποστόλης είναι μια χαρά. Ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης βλέπετε καμία διαφορά. Όχι, ο Χριστόφορος εγώ και αυτό το μαλλί. Το μαλλί είναι που με ταράζει. Δεν αλλάζει αυτή εκεί η κούρμπα. Λες και τον βγάζει στο κομμωδίνο και το ξαναβάζει. Και από όταν πρωτοεμφανίστηκε με το Λάκη το Λαζόπουλο ήταν πάντα baby face. Δηλαδή ήταν και πάρα πολλά. Εδώ 16 χρονών Ελένη και είναι ίδιος. Θα του πάρουν πολλά χρόνια για να αποφανούν τα χρόνια του. Πρέπει λίγο να κουρευτεί. Ζεν πρεμιέ και τηλεοπτικοί ήρωες. Ωραίοι σκληροί ή ευγενικά τρυφερά αγόρια με πληγωμένες καρδιές. Καλλιτέχνες είδωλα που προκαλούσαν μαζική ιστερία στον κοριτσόκοσμο. Οι άντρες που αγαπούν όλες τις γυναίκες μεγάλωσαν και άλλαξαν. Αλλά συνεχίζουν να μας αρέσουν. Ίσως τα 90s, η φήμη ενός πολύ όμορφου, πολύ ταλαντούχου πιτσιρικά που σκηνοθετούσε ο Κάρλος Κούν στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, τον ήχο του Όπλου, είχε σαρώσει τη θεατρική Αθήνα πολύ πριν ο Στράτος Τζότζογλου γυρίσει τη φανέλα με το 9. Μετά από τον ντεμπούτο του στη μικρή οθόνη το 1992, οι γυναίκες επέκτησαν μια μαζική ψύχωση και ο Στράτος τον τίτλο του Ζεν Πρεμιέ. Αν και όπως λέει ο ίδιος, ποτέ δεν κατάλαβε γιατί. Από τους φρουρούς της αχαΐας μέχρι το καλτ πια σημάδι του έρωτα και μετά, ο Στράτος Τζότζογλου έγινε είδωλο, έπαιξε σε ταινία του Αγγελόπουλου, χώρισε, ερωτεύτηκε ξανά, έφυγε στην Αμερική ακολουθώντας μια Ολλανδή φωτογράφο, χώρισε ξανά και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να αρνείται τις φήμες ότι υπήρξε ένα σεξουαλικό ζώο. Στην περίπτωση του Απόστολου Γκλέτσου, οι φήμες πολύ λίγο έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ερωτικά σύμβολα των 90s και διαχρονικά. Ο άντρας τεστοστερώνη, που αν οι πονηρές σκέψεις ήταν αδίκημα θα μπορούσε να σε στείλει στη φυλακή, γνώρισε τη δόξα και την αποθέωση στους τριλικούς ψήθρους καρδιάς ως ερωτευμένος μπαλαμός και σε πραγματικούς παθιασμένους έρωτες με τις μεγαλύτερες ελληνίδες στάρ. Τα τελευταία χρόνια ο Απόστολος έχει γυρίσει την πλάτη στην υποκριτική και υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμα και ως δήμαρχος Στυλίδας όμως παραμένει ένα αποθητό αρσενικό και ένας ωραίος μάγκας. Από εκείνους που χαίρεσαι να βλέπεις να χορεύουν ζεϊπέκι. Ο γιος του άντρα που για χρόνια υπήρξε το συνώνυμο του ωραίου, ο Άλκης Κούρκουλος, έγινε ο πιο λατρευτός ζεμπρεμιέ της δεκαετίας του 90 μετά τον ντεμπούτο του στην εμβληματική Αναστασία και αμέσως μετά με το Λόγο Τιμής. Δύο σύριαλ που μας έμαθαν δύο πράγματα. Πως ένας άντρας μπορεί να δείχνει σούπερ σεξ πάνω σε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού και πως όταν λέγεσαι Κούρκουλος, ακόμα κι αν είσαι λίγο βαρύς και κάνεις μόνο σοβαρό θέατρο, όπως ο Άλκης σήμερα, όπου κι αν πας, οι γυναίκες θα ακολουθήσουν. Είναι κάτι μες στο γονίδιο. Ένας Ζεν Πρεμιέ που άστραψε στο γυαλί ήταν και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Όταν ντεμπουτάρισε στους φρουρούς της Αχαΐας ήταν μόλις 16 χρονών. Από πολύ νέος και όμορφος, ο Χριστόφορος εξελίχθηκε σε Ζεν Κομίκ και αμέσως μετά σε έναν άντρα με ταλέντο στο να μπλέκει με μεγαλύτερες, με παντρεμένες, με την αρβωνιαστικιά του αδερφού του και γενικά με όλες τις λάθος και απαγορευμένες γυναίκες στα σενάρια που έγραφε ο ίδιος. Ο Χριστόφορος, που εκτός από ηθοποιός, σεναριογράφος, είναι και σκηνοθέτης, μουσικός εκμελητής και ο άνθρωπος ορχήστρας στις σειρές που φτιάχνει, στα 37 του δείχνει πιο όμορφος, πιο όριμος και πιο έτοιμος να κάνει το επόμενο ερωτικό του λάθος. Αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη. Στην Dolce Vita ήταν ο νεαρός, πολύ νεαρός άντρας που τα έφτιαχνε με μια όριμη γυναίκα. Ακόμα και σήμερα, και μετά το γάμο του με την κούκλα Άννα Δημητρίεβιτς και μετά από δύο παιδιά, ο Θανάσης Ευθυμιάδης είναι ένας γόης που δεν έχει ηλικία. Ο ωραίος Αλέκος Ισοβίτης, που ξεκίνησε την καριέρα του από το modeling για να περάσει μετά στο σινεμά σε ρόλους μάτσο και σκληρών αρσενικών, απέδειξε στην πορεία πως διαθέτει και ταλέντο και χιούμορ. Και το πείσμα να υπερασπίζεται τον τίτλο του «Αιώνιου Εργέννη». Από την πρώτη στιγμή που ο Αλέξης Γεωργούλης εμφανίστηκε στη μικρή οθόνη παίζοντας τον δύσκολο αγέλαστο Σωτήρη στο Είσαι το Τέρι μου, η ελληνική showbiz επέκτησε ένα νέο υπέροχο Ζεν Πρεμιέ και τα κορίτσια ένα λόγο για να μένουν ξάγρυπνα το βράδυ. Ο Αλέξης έπαιξε και ξανά έπαιξε ρόλο σε εραστή, προκάλεσε μαζικές ιστερίες, φωτογραφήθηκε σε υπέροχα εξώφυλλα και ύστερα μετακόμισε στο Hollywood για να δοκιμάσει τη τύχη του.
Τον ξαναείδαμε κάπως πιο μακριμάλι και αγριοπό στο πλευρό της Νία Βαρντάλο στο Έρωτα στα Ελληνικά και τώρα μαθαίνουμε ετοιμάζεται να υποδηθεί ένα βρικόλακα στην ταινία Of Light and Darkness. Τον συγχωρούμε και δηλώνουμε πως θα περιμένουμε επισηματικά τη στιγμή που θα αφήσει ξανά την ομορφιά του να βγει στο φως. Every man is a woman sometimes to stop him from falling. Ο τελευταίος της λίστας δεν είναι ζεμπρεμιέ. Όχι με την ακριβή έννοια του όρου. Είναι όμως ο άντρας ερωτικός σύμβολος στην Ελλάδα τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο υπέροχος Άκης Ρουβάς μπορεί να μεγάλωσε, να έκοψε τα μαλλιά του και να απέκτησε δύο παιδιά. Παραμένει όμως ο άντρας που μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα, κάθε ηλικίας να χάσει τα λόγια της ή να αρχίσει να φωνάζει το όνομά του. Γιατί παντού υπάρχει μια ρουβίτσα. Κλείσαμε με τον καλύτερο. Με τον καλύτερο κλείσαμε. Και βέβαια αυτά τα αγόρια, Ελένη, σίγουρα είναι και από τα αγόρια που σου μένουν αξέχαστα και στο κρεβάτι. Και γιατί το λέω αυτό. Ακούς πως καταλήγει το ηχόγραμμα και στο κρεβάτι. Πού το ξέρεις. Μπορεί και να έχει μια τυχή στιγμή. Γιατί τους αγχώνεις. Δεν ακούγονται τυχαία κάποια πράγματα. Το βλέπεις και τον άλλο, το μάτι του γυαλίζει. Και γιατί το είπα αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και σχιζοφρένεια. Μην πατάς δηλαδή ότι θα είναι και σεξ. Αγόρια και κορίτσια κυρίως, ακούστε. Βάλε φωτιά στο κρεβάτι σου με απλούς τρόπους. Βενζίνη και πιτώνει έτσι. Φυτίλι. Είναι κάποια πράγματα που μπορούν πολύ απλά να κάνουν τα αγόρια, Αντωνία μου. Και πραγματικά να σε τρελάμε. Γιατί εντάξει, κάναμε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο ραντεβού, φτάσαμε στην κρεβατοκάμαρα. Στο τρίτο ραντεβού θα πας στην κρεβατοκάμαρα. Εγώ και από το πρώτο άμα θέλει πάω. Εσύ πότε θα πας. Σιγάρε Terminator, ηρέμησε λίγο σήμερα, ρε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν δεν πρέπει να αφήσεις εξίσου καλές εντυπώσεις για να ακολουθήσουν κι άλλα. Εκεί κυρίως. Κάποια λοιπόν μικρά πραγματάκια και θέλω να μου πείτε, κορίτσια, αν συμφωνείτε. Και εσύ, Ιλιάνα μου. Να σας πω κι εγώ. Εάν συμφωνείτε, αν συμφωνείτε, ότι όντως αυτά παίζουν ρόλο. Ναι. Βάλε φωτιά στο κορδελιό. Για πάμε. Το πρώτο και πολύ σημαντικό για ένα αγόρι. Συγκεντρώσου. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να απομονωθεί το μυαλό του, να μην σκέφτεται τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πέρα από την ικανοποίηση της Αντωνίας, της Ελιάνας και της Κατερίνας. Εμένα τελευταία και κατεδρομένη. Αλλά είναι πολύ που όταν το πολυσκέφτονται αυτό... Δεν αποδίδουν. Έχει δίκιο το κορίτσι. Αγχώνονται πολύ. Εγώ δεν είπα να σκέφτεσαι μόνο αυτό, είπα να συγκεντρωθείς. Ναι. Δεύτερο, το πιο σημαντικό. Μα διαλογισμό θα κάνουμε. Κοίτα τη στα μάτια με σεξι βλέμμα. Για δείξτε μας ένα βλέμμα, αυτό Γρηγόρη. Πολύ κακό. Δεν ξέρω πώς θα αυτό σου βγει. Αυτό πολύ κακό. Κακό. Να έχει πάρει δηλαδή να προσπαθεί να κάνει τον κούρκουλο και τον κλέτσο που, και να με κοιτάει δηλαδή επί τούτου. Επί... Άμα του βγει φυσικό, του βγει. Άμα να σε κοιτάει και γελάει όμως θα φύγει στρέχοντας. Πρέπει να έχει ένα σεξι. Μπορεί να έχει ένα ενδιάμεσο. Ούτε να έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια, ούτε να με κοιτάει. Ελένη, το αντιλαμβάνεσαι το σεξι βλέμμα. Το αντιλαμβάνω. Δεν το κάνει επί τούτου. Αν ο άνθρωπος το έχει από μόνος. Θα το κάνω, Ελένη. Την έχουν πατήσει. Κάνε ένα. Εγώ δεν ψαρώνω, Ψαρώνεις, το ξέρω, γι' αυτό το κάνω. Γύρνα και προς το δω να δω. Λοιπόν, τρίτο πολύ βασικό. Μην τη στραβά τα μαλλιά. Τι εννοείς. Γιατί είμαστε κάτι κορίτσια των εξτέν που τα θέματα. Λοιπόν, όχι. Από το πρώτο ραντεβού δεν το θέλεις. Και άμα έχει και εξτέν. Δεν μίλησε για ραντεβού. Εδώ μιλάμε για ερωτική. Ναι, από το πρώτο κρεβάτι. Αναλόγως, αν είναι σαν του Σαπάτσι να μου πάρει το σκάλ, όχι. Αλλά γενικά τι εννοείς να μην τραβάει τα μαλλιά. Καθόλου. Άμα είναι βίαιος την πρώτη φορά, ρε παιδί. Ω, Γρηγόρη, λοιπόν. Το τέταρτο που θα συμφωνήσουν όλες. Εγώ ήδη αρχίζω και βράζω. Μην τραπεί. Τι? Το αγόρι να μην τραπεί. Ρώτα τι της αρέσει. Καλησπέρα, τι κάνεις. Τι θα είναι, όλο μαζί είναι σεξι βλέμμα. Τραβάει και μαλλί, τι σ' αρέσει, τι σ' αρέσει. Όχι ρε εσύ, έτσι στεγνά. Νικολακιδοκορφάλι. Όχι έτσι στεγνά, το απομυθοποιείς τελείως. Δεν είναι ωραίο να ρωτήσει, γιατί πρέπει να το βρει μόνος του το κουμπί. Συγγνώμη, αυτός ο άντρας που θα διαβάσει αυτή την έρευνα και θα πάει όπως λες εκεί στη συνέβρεση και θα πρέπει να σκέφτεται ότι πρέπει να κοιτάω σεξι. Πρέπει εκείνη την ώρα να μην μου βγει κάτι βίαιο. Πρέπει να τη πω τα σωστά λόγια και να τη ρωτήσω με τρόπους και πρέπει και να συγκεντρωθώ. Ελιάνα μου, εσένα δεν σου έχει τύχει φορές, δεν έχεις κάποια κουμπογιά στο σεξ. Μα πρέπει. Εμένα ρωτάς προσωπικά. Εδώ μιλάμε για τους άντρες τι πρέπει να κάνουν. Δεν πρέπει να παίρνουν τέτοιες συμβουλές. Πρέπει να έχει άλλο. Γιατί μέχρι στιγμής τώρα τράβηγμα και κρυθαράκι στο μάτι δεν μας έχει καθίσει. Συμβουλεύω, παιδιά, ρωτήστε τι της αρέσει η κοπέλα. Πέμπτο, κάνε φασαρία. Τι φασαρία. Να χτυπιέται το κρεβάτι πέρα εδώ. Αυτό εξήγησε το μας γιατί την έχει μελετήσει πολύ. Δηλαδή να υπάρχουν στιγμές που ακόμα και η ανάσα μου, ακόμα και ένα
αχ που θα κάνω να είναι έντονο, σαν να είναι δυνατό. Σαν να έχεις αχ, κάνουν οι άντρες αχ. Μήπως είσαι σε λάθος δωμάτιο. Εγώ λέω να το κάνεις το άχαμα σου βγαίνει, αλλά όχι σε αυτό το δωμάτιο. Εκεί που τραβάει τα μαλλιά. Αν ακουστεί ψεύτικο. Συγγνώμη κιόλας, ε. Να σου μπει ο άλλος μέσα με κρυθαράκι για το σεξι βλέμμα. Θέλω να πω. Και κάνει τη Μαρία, παίρνει μελόντικα. Θέλω να πω. Είμαι γκραγκάσα. Καταλαβαίνεις τι θέλω, ε! Και Βόρκα, εσύ με καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια ένταση στη φωνή. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει εκείνη την ώρα να μην ακουστούμε. Δεν μου κάνει πολύ αντρικό, ρε. Σχηματικά το είπα, ρε, εσύ, Ελένη. Τι θες να σου κάνω, την κραυγή του Ινδιάν. Την πολεμική κραυγή. Τι να κάνεις. Καλύτερα να κάνεις το σάκα ζούλου που λέγαμε πριν παρά αυτό το αχ. Λοιπόν, το έκτο. Και άλλο πρέπει να θυμάται. Βγάλε. Τα όλα σου τα ρούχα. Μπράβο, καλά που το λες σε κάποιους γιατί πάνε με το παντελόνι. Καλά που το λες, γιατί έχω δει πολύ κόσμο να φεύγει με το παντελόνι και λέει δεν έγινε τίποτα, τι συνέβη. Δεν έβρισκα αυτό που έπρεπε. Δηλαδή με το που μπει στην κάμαρα να μου τα έχει πετάξει όλα έξω. Κάμαρα, μωρέ, και εσύ με την κάμαρη. Το κορίτσι με την κάμαρα, τι είχα δει με το παιδί από 60. Την κρέμα. Λίγο κρασί, λίγο τζίρο. Μπαίνει στην κάμαρα και είναι ο Τζόνα Βλαχιώτης. Είχα χαρτί του στα χρόνια. Δεν το δείχνω να σα πω που ήμουν. Αντωνία, πήγαμε στην κάμαρα. Πες. Καμαρούλα, μια σταλιά. Μπαίνει στην κάμαρα με την κραγκάσα. Πάμε, Αντωνία. Και τι μου, τα πετά όλα έξω αμέσω. Εμένα μου αρέσει πώ είναι στον άντρα να τη γδίνει τη γυναίκα, έτσι να γδίνει σιγά σιγά και τον άντρα. Άμα τα πετάξει όλα, εγώ μετά τι θα ξεκουμπώσω. Έγινε. Καλά, πάρε κάτι άλλο. Φέρτε μου λίγο αυτό για τον άντρα, γιατί δεν ξέρω με τη γόρα. Καταφέρτε μου το. Ελένη. Που τέλος πάντων κάνω λίγο αέρα. Κοίταξε. Εδώ υπάρχει μια. Κίτρωσε τα γέλια. Εδώ γίνονται κάμαρες, γίνονται ιστορίες. Πού πάει. Είναι αστείο όμως. Δεν μπορείς καν να μπει σε αυτή τη διάθεση τη ερωτική φύση, γιατί αυτά που ακούμε είναι και λίγο ανέκδοτο. Ναι, αλλά έχει βρει νέα θύματα ο Γρηγόρης. Πολύ πολλά. Δεν ξέρει τι γίνεται. Το κακό είναι ότι αυτή την έρευνα που βρήκε εσύ θα τη βρουν πολλά αγόρια και θα τη διαβάζουν και θα πιστεύουν ότι πρέπει να τα κάνουν. Και φαντάζομαι ότι κακομίζει. Το 7ο είναι και πολύ σημαντικό. Κάνε τη και μην τραπεί κοπλιμέντα. Έχει, ακόμα όχι, και αν. Εντάξει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αυτό έλειπε να μην συμφωνήσει. Πρέπει η γυναίκα να ακούει κάτι εκείνη την ώρα. Ναι. Δηλαδή για αυτά που κάνει ή για αυτό που βλέπει απέναντί σου. Για αυτά που κάνετε κοπλιμέντα να τη κάνει. Ούτε σου κάνει ένα φλεξάκι. Εσύ γιατί μπήκε με την κρατάσα. Είσαι ίδια η Νάντια Κομανίτσι. Μπράβο. Να το κοπλιμέντο. Ναι. Ναι. Έγινε. Όχι, θα πω άλλα. Δεν μπορώ να τα πω. Δεν το χέρι. Είσαι και ερευνολόγο. 8ο. Φύλα την παντού. Έγινε. Αυτό τι είναι. Με κοιτάς έτσι, μωρέ Γρηγόρη. Φίλα τι παντού. Αν έχει δίπλα ένα λαμπατέρ, μη σταματήσεις. Παντού, παντού. Θέλει κάτι από ένα νεύμα καλοσύνης, κατανόηση. Και το τελευταίο για να ολοκληρώσω. Εδώ θα επιτύχει αυτός τώρα, τελείωσε. Εδώ λοιπόν πρέπει ο άντρας να παίρνει πρωτοβουλίες, να μην φοβάται. Έγινε. Να μην πάει σε πράγματα κλισέ. Που μια γυναίκα θα πει μετά, τι να μας πει. Βασικά αυτός. Όλα αυτά που μας έχεις πει κλισέ δεν είναι. Οπότε δεν χρειάζεται. Αντωνία μου, εγωιτεύει. Μα τι συνεννόηση, ε! Υπάρχει τα βάρη μοναξιά. Να πάτε στην Ελλάδα. Ναι, αλλάξτε. Σαν παρέα, θα περάσει η Ελλάδα. Ελάτε, τι ωραία οι δυο σα. Αυτά σήμερα. Πολύ ωραία. Αυτά ήταν καλά. Προ το τέλο καλύτερο. Τα πρώτα μα έκαναν λίγο με του διαλογισμού και τα γραία βλέμματα. Αν γίνει κάποιο από του, να μην το πάρει βήμα-βήμα τώρα, α το αφήσει κιόλα. Μπορεί να κάνει ένα-ένα. Θα το πω για εσά, κορίτσια. Επειδή δουλεύετε πολλέ ώρε, μην τα αφήνετε τα γόρια σα έτσι. Έτσι, τι έτσι. Τι. Δηλαδή να σε πτώμα, να είσαι στηρίξεις... κουρασμένη, να κλείνει το μάτι, αλλά να συνεχίσει. Και κυρίως να κοιμάστε αγκαλιά μαζί το βράδυ. Έγινε. Πολύ ωραία. 44 βαθμούς να πάει. Γιατί μας το είπες, Γρηγόρη. Έχεις αγόρι, δηλαδή είσαι παντρεμένος, έχεις σχέση και μένεις μαζί και δεν κοιμάστε μαζί. Υπάρχουν και αυτά. Το παλάτι του μπάκι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Εσύ να διαβάσεις κι άλλη ένταση. Α, εννοείς αγκαλιά σφιχτά. Σπούνινγκ, όπως λένε και στο εξωτερικό. Σπούνινγκ. Μπράβο. Μπορεί να μας προτείνει αυτά που του λείπουν. Δηλαδή, για να το έβαλες αυτό στη συζήτηση αυτή, μπορεί κάποιο προσωπικό βίωμα να έχεις. Δεν έχω προσωπικό βίωμα. Εγώ θα συμφωνήσω με όλα, μην πάνε με τη μελόντικα μόνο και να ξεκουμπώσω και το παντελόνι. Αν το θυμηθούν. Δεν λέω και με το ζόρι δηλαδή, αλλά αν το θυμηθούν, να ξεκουμπωθούν. Τι λες και εσύ, Γρηγόρη, συμφωνείς αυτό? Ναι. Α, μπράβο. Ελένη, μου νομίζω η έρευνα αυτή μπορεί να πάει. Έχει λήξει και εγώ λέω να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα πριν περάσουμε σε μια σύνδεση. Θα ανέβουμε δράμα. Αλλά σε λιγάκι, δώστε μας λίγο χρόνο. Δεν κολλάει, κατάλαβατε, να περάσω μετά από εδώ στη δράμα. Κατάλαβατε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα πω σε ένα άλλο θέμα, Λένη, και θα πάω μετά δράμα. Και σας έχω και δώρα από τη δράμα.
Και να σας πω και κάτι, θα σας το πω και τώρα για να ξεκινήσετε να στέλνετε κανένα mail. Στο λένε ένα λοιπόν, papakilfadv.gr, έχουμε 3 καλάθια με παραδοσιακά προϊόντα από τη Δράμα, από τον, τον παραγωγικό συνεταιρισμό κοκκινογείων Δράμας. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τι ακριβώς έχει ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός. Ελένη, Ελένη, άσε με να μιλήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το θέμα που θα βγούμε σε λίγο. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που σήμερα έτσι είπαμε να το ετοιμάσουμε. Με αφορμή ότι είναι Τετάρτη και θέλω να σας θυμίζω ότι Τετάρτη το βράδυ. Τι έχουμε εμείς εδώ, ποιος δεν θυμάται τι έχουμε. Θυμάστε ότι έχουμε ελληνικές βραδιές με τις απίστευτες. Έχει μαρμαρώσει η κυρία Κούλα τώρα, κάτι έχει συμβεί. Παναγιά κανάλα. Λοιπόν, ελληνικές ταινίες κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9 και θα σας το θυμίζω μέχρι να μας τελειώσουν. Όσο έχω να παίζω, εγώ θα σας το θυμίζω κάθε Τετάρτη. Ωραίες βραδιές, ρε παιδί μου, χαλαρώσουμε λίγο πάλι. Αγχωθήκαμε χθες λίγο πάλι, κάτι νιώσαμε λίγο πάλι, πάλι. Σήμερα πάμε να γελάσουμε, έχουμε και ωραία ταινία. Το θέμα βέβαια δεν είναι από την ταινία που έχουμε σήμερα. Τα κορίτσια για φίλοι με έχουμε σήμερα. Βέβαια. Το έχουμε σίγουρα. Χθες με βάλατε να πω μια ταινία, δεν έπαιζε αυτή. Αυτή την παίζει την Παρασκευή. Αλλά δεν πειράζει. Μόνο σου είπα εγώ ότι παίζουμε αυτή την ταινία. Μου είπα ποια ταινία παίζουμε και είπε εσύ αυτή. Ξέρεις τι, είδα ένα τρέιλερ στην τηλεόραση την ώρα που εσείς μιλάγατε και λέω θα το πετάξω αν με ρωτήσουν. Αλλά ήταν για την Παρασκευή. Το φύλαγε. Το ημάνα έχει πάντα δίκιο. Το λέω από τώρα για να μην με ρωτήσετε Παρασκευή και το έχω ξεχάσει με την Diane Keaton. Εχθές έπαιζε μια κωμωδία με τον Ρόμπ Σνάιντερ. Ναι, κάτι. Ο Σταν έλεγε κάπως έτσι. Ο Σταν. Είχε τα κέφια του κάπου. Παιδιά, ελληνική ταινία σήμερα, αυτό θέλω να θυμόμαστε τώρα. 9 η ώρα σήμερα το βράδυ, κορίτσια για φίλμα. Πάμε να περάσουμε λίγο καλά, λίγο να γελάσουμε αυτές τις ταινίες που δεν χορταίνονται με τίποτα. Και με αφορμή λοιπόν την βραδιά ελληνικού ωραίου κινηματογράφου. Έχουμε και θέμα. Και θέμα για τους καταπιεσμένους συζύγους. Έτσι. Εσύ θα βάζεις τον εαυτό σου ποτέ μέσα σε αυτούς, Γρηγόρη. Μην γράφεις. Όχι, αλλά θα μπορούσε να και παίξει ένα ρόλο. Μην κάνεις τώρα. Έχετε ένα μαγικό χάρισμα, εσείς οι γυναίκες, να μας καταπιέζετε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ναι, θα με έβαζα μέσα. Ναι, ειλικρινές είναι, επειδή σε έχουμε δει σε ρόλο επάνω. Βέβαια. Έτοιμο. Για ελληνική ταινία, αν ήσουν το 60, που είσαι περίπου το 60. Σε άκρες, αλλά αν ήσουν το 60 και ήσουν ηθοποιός, θα έπαιζες ιδανικά. Ρε παιδί μου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι μια γυναίκα να τον καταπιέσει τον άντρα. Ναι. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να τον βάλει να κάνει κάτι που δεν θέλει, αλλά να τον βάλει με τόσο ωραία τεχνική. Που να είναι σαν να το έκανε μόνο. Ναι, 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 να παίρνει. Και μετά να σκέφτηκε να λέει γιατί το έκανε αυτό. Εγώ δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου και να το έχει κάνει. Ναι. Όμορφα πράγματα. Λοιπόν, ναι, αλλά στο θέμα που έχουμε στατιστικά έχει βγει ότι η Μάρο Κοντού είναι η πιο καταπιεσμένη σύζυγος από όλους. Γιατί το έχει κάνει αρκετές φορές. Εμείς τη θυμόμαστε βέβαια στο κλασικό «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα» με το καπελάκι και τον Αντωνάκη, αλλά έχει ξαναπαίξει και θα τη δούμε εδώ, θα την ανακαλύψουμε και σε άλλους ρόλους. Ποιους θυμάστε, ο Παπαγιαννόπουλος το έκανε πάρα πολύ καλά, δεν μπορούσε ο άνθρωπος, έσκαγε, προσπαθούσε να βρει τρόπους διεξόδους. Ο Βοιατζής βέβαια ήταν καταπληκτικός στην Ιταλίδα. Στην Ιταλίδα, ναι. Που ξέσπασε. Η Κατερίνα Γιουλάκη τους καταπίεζε πάρα πολύ. Πολύ τον καταπίεζε. Ξέσπασε ο άνθρωπος, δεν το πίστευαν. Επιτέλους έβγαλε τον ανδρισμό του Γρηγόρη. Ναι. Κρίσιμη στιγμή του έργου. Πάντα. Έχουμε μαζέψει λοιπόν καταπιεσμένες καινούς συζύγους από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο της χρυσής περίοδου. Δεν θα μιλήσει κανένας, μόνο εγώ. Μάλιστα, το λιγουαφόν της οικογενείας. Σκασμός! Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα. Όποιος έχει γυναίκα, κοιτάζει τη γυναίκα του, δεν κοιτάζει την αδερφή του. Κοιτάζει το στεφάνι του, γιατί έρχεται μια μέρα που το στεφάνι του φεύγει και του λέει αντίο! Σύζυγοι που τους καταπιέζουν, τους ζηλεύουν και τους κάνουν σκηνές. Ένα διαχρονικό φαινόμενο για τη σχέση των δύο φίλων. Που όταν θίγεται μέσα από τις αγαπημένες μας ελληνικές ταινίες, μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Η Ελενίτσα ίσως είναι η πιο καταπιεσμένη σύζυγος του ελληνικού κινηματογράφου. Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα, με τον Αντωνάκη Κοκοβίκο να δίνει ρεσιτάλ σαν αυταρχικός και στριμμένος σύζυγος. Κουμπί. Κουμπί. Χριστός και Παναγία. Λείπει κουμπί. Μάλιστα. Λείπει κουμπί. Μην ξαναδώ τέτοιο πράγμα, κυρία Ελένη. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Έρχεται όμως η στιγμή που ξυπνάνε οι σκλάβοι Αντωνάκη. Άκουσε, Αντωνάκη μου. 10 χρόνια με έπληξες. Παίρνω το καπελάκι μου και παίρνω το καπελάκι μου. Αν έχεις υπόψη την ημέρα του γάμου μας που ήλπιζα κι εγώ πως όλα θα αλλάξουν να μου την κάνεις μαύρη. Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και ώρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Με καπέλασε! Η Κατερίνα Γιουλάκη στην ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» σέρνει κυριολεκτικά από τη μύτη τον απελπισμένο Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος κάποια στιγμή ασφιχτιά και κάνει την επανάστασή του.
περίφημος καθηγητής. Εκ των καλύτερων παρεπιδημούν των γλωσσολόγων. Εσένα δεν σε ρωτήσαμε. Μαμά, πάγινες. Δεν τρώω, παιδί μου. Τρώει. Πολύ κράτη σιωπή. Σκασμός. Σκασμός εσύ. Πάψε πια. Με έπρεξες. Ποια είσαι, μωρέ. Επειδή έχεις λεφτά, να τα βράσω τα λεφτά σου και σένα, ναι. Μαμά, τον ακούς. Κύριο Τζον, είσαι μάρτυρας. Όχι. Μάρτυρας είμαι εγώ. Όχι ο μάρτυρας. Αυτό το σήκω-σήκω κάτσε-κάτσε παρατηρείται και στην ταινία «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας», όπου η Κατερίνα Γιουλάκη υποδίεται για ακόμη μια φορά την επιβλητική σύζυγο και την πληρώνει ο «Χάλι να γίνω να με πατήσεις» Χρόνης Εξαρχάκους. Μάλιστα, να πατήσεις πόδι, να του το πεις. Να φανείς άντρας, έχεις υποχρέωση. Έχεις γυναίκα, τώρα έχεις και πάτημα. Δεν λέγονται τώρα μου αυτά. Τότε αν δεν λέγονται αυτά, τότε εγώ θα σου πω άλλα. Τι θα μου πεις δηλαδή. Goodbye. Ρε παιδάκι μου, γιατί συνορίζεσαι τις γυναίκες. Βλέπεις να τις συνορίζομαι εγώ. Όχι, νομίζει δηλαδή επειδή σου έχει πάρει σένα τον αέρα ότι θα μας... Εμένα να μου πάρει τον αέρα. Βρε τολμάει να μου πάρει μένα τον αέρα. Τι λες τώρα. Μπάμις πέσανε, δωράκι μου, κάτω. Και μετά από τα πολλά goodbye της Κατερίνας, είπε να πει και ο Χρόνης ένα. Για πρόσεξε καλά, Χρόνη, για πρόσεξε καλά, γιατί είμαι ως εδώ, τ' ακούς. Άντε γιατί σου λέω οριστικά πια το goodbye. Στο καλό. Μίλησες. Oh yes. Και τι είπες. Goodbye. Δηλαδή δεν σε νοιάζει. Καθόλου. Χρόνη, σου λέω goodbye και δεν σε νοιάζει. Μα καθόλου. Χρόνη, μην παίζεις με τα νεύρα μου, θα φύγω, δεν αστειεύομαι. Ούτε εγώ αστειεύομαι. Θα με σκάσεις. Σκάσεις. Η Τζίνα, γνωστή ως Πάστα Φλόρα, μπορεί να φτάσει κάποιον στα όρια του με την εκκεντρικότητα και τη φευγάτη συμπεριφορά της. Θύμα της, ο αγαθός σύζυγός της Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Σε αυτή την ηλικία απαγορεύεται το ξύλο. Πάστα Φλόρα, σκασμός. Δεν της είπες ποτέ σου σκασμός. Όχι, όλα αυτή μου το λέει. Αλλά και η υπομονή έχει τα όρια της. Ωραία, ζώση μας χρειάζεται και κανένα χαστούκι. Μπαμπά, ναι. Δώσ' το με εσύ. Ποιο? Το χαστούκι, δώσ' το με εσύ. Εγώ... Δώσ' το μου, ντε. Μίκα, σου απαγορεύω να παραχωρείς τους άντρες τέτοια δικαιώματα. Δώσ' το λοιπόν. Σαν να το έχει φάει ο ίδιος. Ναι, μωρέ. Το ύφος ήταν τρομερό. Το ύφος ήταν που κατεβαίνει το μάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο στη σύνδεσή μας τώρα. Πάμε δράμα κατευθείαν. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον παραγωγικό συνεταιρισμό κοκκινογείων της Δράμας. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας όλες αυτές τις υπέροχες κυρίες που βλέπουμε εκεί. Εμείς βεβαίως να πούμε ότι θα συνομιλήσουμε με την κυρία Χριστίνα Αποστολίδου και Ευαγγελία Μωυσιάδου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια τι σας. Κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε? Καλά, πολύ καλά. Πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Δράμα? Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πείτε μας τώρα δύο λόγια για το συνεταιρισμό που βρίσκεται εκεί στη Δράμα. Τι ακριβώς είναι, πότε δημιουργήθηκε και τι καλούδια έχει? Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1997 και από γυναίκες του χωριού που είχαν πολύ μεράκι για αυτό που κάνανε, που θα ξεκινούσανε. Ήταν κάτι που το θέλανε όλοι, θέλανε να κάνουν τα παραδοσιακά προϊόντα που κάνουν οι γιαγιάδες μας. Θέλαμε να το συνεχίσουμε κι εμείς. Ξεκίνησε με πολύ μεράκι και συνεχίζεται πάλι με το ίδιο μεράκι και, το ίδιο, και τον ίδιο ζήλο. Πείτε μας για τα προϊόντα πού τα δίνετε αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή μόνο αν περάσει κάποιος από τη Δράμα βρίσκει το συνεταιρισμό? Όχι. Παράγουμε τραχανάδες, παραδοσιακά ζυμαρικά, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, λικεράκια και τα ποντιακά ζυμαρικά και πίτες και φύλλα για πίτες. Τα προϊόντα εκτός από τη Δράμα μπορείτε να τα βρείτε και στην Αθήνα, στην Καβάλα και στέλνουμε και ταχυδρομικός. Όποιος θέλει κάποια προϊόντα του τα στέλνουμε μέσω courier. Να ρωτήσω κάτι, τα μακαρόνια στις συσκευασίες που βλέπουμε, τραχανάδες, μακαρόνια, όλα αυτά τα ζυμαρικά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα βάλουμε στο ψυγείο? Έχουν συντηρητικά, πώς είναι? Όχι. Όχι τι? Όχι. Από τη στιγμή που τα ζυμαρικά δεν θέλουν ψυγείο, δεν έχουν συντηρητικά,
Ο τραχανάς όταν θα ανοιχτεί, εντάξει, καλά θα είναι να μπει στο ψυγείο, γιατί γίνεται από γάλα. Αλλά τα ζυμαρικά δεν θέλουνε. Τα γλυκά κουταλιού και οι μαρμελάδες, αφού θα ανοιχτούν, καλό θα είναι να μπουν στο ψυγείο. Να δω λίγο και τις κυρίες, σας παρακαλώ. Θέλω λίγο να δω, έτσι, ναι. Να μου πούνε από ποια ηλικία ασχολούνται με αυτά. Να τις βλέπω. Είναι μεγάλες, είναι μικρές, δεν έχω δει τίποτα, δεν ξέρω. Ο περατέρα, αν μας ακούει εκεί στη Δράμα, πολύ θα θέλαμε να σηκώσει την κάμερα προς τα πάνω, να δούμε λίγο και τις κυρίες. Έλα, σιγά σιγά θα έρθει. Λοιπόν, έρχεται. Οι κυρίες. Να είμαστε. Λοιπόν, ήθελα να δω, αυτό που βλέπω τώρα, ότι είναι... υπάρχουν όλες οι ηλικίες. Δηλαδή βλέπω και πιο νεαρό κορίτσι και λίγο πιο μεγάλο κορίτσι. Νέα κορίτσια είστε όλες. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν και πιο μικρές ηλικίες. Ακολουθεί και η νεολαία. η κυρία Ευδοκία. Πες, ποια είστε. Είμαι η κυρία Ευδοκία Δημητριάδου και είμαι 68 χρονών, πιο μεγάλη. Καλά, δεν θέλω να μου πείτε τις ηλικίες σας, προς Θεού, προς Θεού. Όχι, όχι. Χριστίνα, 34. Ναι, μη μου λέτε ηλικίες, παιδιά, δεν θέλω ηλικίες. Δεν θέλω ηλικίες. Ναι, εντάξει. Σας βλέπω, καταλαβαίνουμε στο περίπου. Εντάξει, ήθελα απλά να δω αν παίζουν όλες οι γενιές, αυτό μόνο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ποιο είναι το προϊόν που κυρίως φεύγει, θέλω να μου πείτε. Ποιο είναι αυτό που αγοράζει πιο πολύ ο κόσμος. Τώρα τελευταία συνήθως φεύγουν πιο πολύ τα ζυμαρικά και οι πίτες. Ο κόσμος έχει στραφεί πιο πολύ σε αυτά και έχει παραμερίσει λίγο τα γλυκά και τα λικεράκια. Όταν λέτε πίτες, δηλαδή πώς τις δίνετε τις πίτες, ψημένες. Δηλαδή είναι ημέρας, πώς λέμε σήμερα, πάμε στο φούρνο και παίρνουμε δύο κομμάτια σπανακόπιτα. Ναι, ναι, μπορούν να παραγγείλουν πίτα και να την ψήσουμε εμείς ή μπορούν να την πάρουν κατεψυγμένη από εδώ και να την έχουν αποθηκευμένη στο σπίτι τους. Σε κατάψυξή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μου, όλες. Να υπενθυμίσουμε ότι ο παραγωγικός να είστε καλά. Ο παραγωγικός συνεταιρισμός Κοκκινογείων Δράμας μας προσφέρει 3 καλάθια με όλα αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα που βλέπετε. Περιμένουμε από εσάς να μας στείλετε μόνο ένα mail στο eleni1@papakelfatv.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις.